Γεια σας φίλες και φίλοι, και απόψε μαζί σας 4 Απριλίου 2018, μεγάλη εβδομάδα διερχόμεθα, μεγάλη Τετάρτη, τα πάθη του Κυρίου. Ευχόμαστε σε όλες και όλους να έχετε καλή Ανάσταση, να έχουμε καλή Ανάσταση, και μακάρι το έθνος μας, η χώρα μας, ο λαός μας να έχει καλή Ανάσταση, διότι οι στιγμές που ζούμε, τα χρόνια που ζούμε είναι αποκαλυπτικά, θα λέγαμε, πολύ κρίσιμα. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο αντίο στον Στέλιο Σκλαβενίτη, που δόθηκε πριν από λίγες ώρες. Έφυγε τελείως ξαφνικά από τη ζωή, από επιπλοκές που παρουσίασε μετά από προσβολή γρίπης, της γρίπης τύπου Β. Θέλουμε να σας πούμε ένα σχόλιο το οποίο είχαμε και το οποίο δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα μας. Μπορείτε να το δείτε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Αν γράψετε, θα το δείτε. Είναι επώνυμο το σχόλιο. Εμείς το θέσαμε ως προβληματισμό και μας έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι λέει ότι δεν έφυγε έτσι τυχαία ο Στέλιος Σκλαβενίτης, αλλά τον έφαγαν το ένα από τα 4 αδέλφια της αντιστεκόμενης στα νεοταξικά σχέδια εταιρείας Σκλαβενίτης. Το έκαναν με απίστευτο θράσος και άνεση, ώστε να το έχουν υπόψη τους τα υπόλοιπα αδέλφια, εάν θέλουν να συνεχίσουν να έχουν κλειστά τα καταστήματά τους τις Κυριακές. Και αν θέλουν να συνεχίσουν να αποσύρουν από τα ράφια τους τουρκικά προϊόντα ως διαμαρτυρία για την εχμαλωσία των Ελλήνων αξιωματικών. Αυτά έκανε η οικογένεια Σκλαβενίτη, η οποία αποτελεί τον πυλώνα, θα λέγαμε, της ελληνικής οικονομίας, και άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στη νέα τάξη πραγμάτων, αυτή που θέλει να καθιερώσει άλλα ήθη, άλλα έθιμα, να ισοπεδώσει τη χώρα μας. Με το ελληνικό στοιχείο, τον πατριωτισμό που διακρίνει τους, την οικογένεια Σκλαβενίτη, κρατούσαν και κρατάνε το καταστήματά τους κάθε Κυριακή κλειστά και αντιστέκονται στα τουρκικά προϊόντα μετά από τη σύλληψη των Ελλήνων αξιωματικών. Και συνεχίζει το σχόλιο αυτό λέγοντας: μην αναρωτιέστε πως φεύγουν σαν τα κοτόπουλα, σε εισαγωγικά, υγιείς και νέοι άνθρωποι. Πως κάθε μέρα από τα νέα φυτοφάρμακα πεθαίνουν κατά μέσο όρο 10 άνθρωποι μεταξύ 60 και 70 ετών στην Ελλάδα. Εμείς απλά να υποσημειώσουμε ότι αυτό ίσως θα έπρεπε να το συντεριάξουμε με τις περιπτώσεις του μακαριστού Χριστόδουλου αλλά και του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου της Κύπρου, για τους οποίους λέγονται περίπου τα ίδια πράγματα. Ότι αντιστάθηκαν στους νεοταξίτες και αυτούς τους τελείωσαν με καρκίνο. Φίλες και φίλοι, όμως, που έχουμε και την απίστευτη την εγκληματικότητα που συναντάμε το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, σπάσανε στο ξύλο ηλικιωμένοι 84 ετών για να τις πάρουν τη σύνταξη, ενώ ο 88χρονος πολίτης, ο οποίος χρησιμοποίησε το όπλο κατά των ληστών του, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, τιμωρήθηκε από το δικαστήριο. Τιμωρήθηκε με μη έξοδο, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η αστυνομία μετά από αυτό το γεγονός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνιστά στους πολίτες να κάνουν πως κοιμούνται όταν μπουν στο σπίτι τους οι ληστές. Και αμέσως μετά από αυτό το γεγονός είχαμε τον βαρύτατο τραυματισμό του 52χρονου επιχειρηματία Αλέξανδρου Σταματιάδη, όταν ληστές μπήκαν στο σπίτι του στην Κηφισιά και τον πυροβόλησαν 2 φορές πισόπλατα. Και σαν να μην έφτανε αυτό το γεγονός, το τραγικό αυτό γεγονός, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, κύριος Τόσκας, προέβη σε μια πρωτοφανή δήλωση. Δεν ζούμε, λέει, σε κόσμο αγγελικά πλασμένο. Αυτός ο άθλιος πολιτικός, ο οποίος ουσιαστικά υπερασπίζεται με τις δηλώσεις του αυτές, το έγκλημα, υπερασπίζεται αυτή την αθλειότητα των ληστιών, συνιστώντας από τη μια μεριά τους πολίτες να μένουν στα σπίτια τους κλεισμένοι και να κάνουν πως κοιμούνται, και την ίδια ώρα, όταν πυροβολείται ένας πολίτης, είναι σαν να του λες: είδες, ήθελες και τάπαθες, διότι δεν ζούμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Αυτός είναι ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη. Και ερχόμαστε σύντομα, φίλες και φίλοι, γιατί θα περάσουμε στον προσκεκλημένο μας, ερχόμαστε στα γεγονότα τα οποία τρέχουν και έχουν να κάνουν με την εξωτερική μας πολιτική, έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, οι οποίες βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους, με τους στρατιωτικούς τους Έλληνες να βρίσκονται πάνω από 30 ημέρες, 33 σήμερα ημέρες συμπληρώσανε, φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία.
και να κάνει ο κύριος Καμένος, παρακαλώ πολύ, εσχάτως δήλωση, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα παίζαμε τη δήλωσή του που έλεγε ότι ελπίζουμε ότι θα απελευθερωθούν και θα έρθουν να κάνουν Πάσχα στο σπίτι τους. Ο κύριος Καμένος λοιπόν βγήκε τώρα και κάνει δήλωση ότι μπορούν να μείνουν μέχρι και 15 χρόνια στην Τουρκία φυλακισμένοι, παρακαλώ πολύ. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα για να κάνουμε το μικρό σχολιασμό αμέσως μετά. Καλησπέρα Νίκο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λοιπόν, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισμών, θέλοντας να αποδώσει από τη δική του πλευρά το πόσο μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία, είτε σχηματικά είτε μεταφορικά, είπε χαρακτηριστικά: σε μια χώρα που δεν υπάρχουν δικαστήρια και η δικαιοσύνη λειτουργεί με εντολές του Σουλτάνου, μπορεί να κρατήσει και 15 χρόνια η ιστορία. Στον τρελό δεν μπορείς να απαντήσεις. Εκτιμώ, συνέχισε ο κύριος Καμένος, ότι ήταν προσχεδιασμένο να τους συλλάβουν. Γιατί όταν έχουμε πολλά τέτοια επεισόδια και τους αφήνουν σε 5 λεπτά και από την πρώτη στιγμή τώρα τους πήραν και τους μετέφεραν και παρότι ενεργοποιήσαμε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, τα απέρριψαν και φάνηκε ότι πάνε για τέτοια δουλειά. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος τώρα άλλαξε το δίσκο από την άλλη πλευρά και λέει ότι οι συλλευθέντες στρατιωτικοί μας μπορεί να μείνουν μέχρι και 15 χρόνια στην Τουρκία να κρατήσει περιπέτειά τους. Στον τρελό, λέει, δεν μπορείς να απαντήσεις, υπάρχει μόνο το δίκαιο του Σουλτάνου και δεν λειτουργεί δικαιοσύνη. Και τώρα το κατάλαβες, κύριε Καμένε, αυτό. Όταν εμείς σου φωνάζαμε και σου λέγαμε ότι πρόσεχε μετά την Ακτιορό Γάβδο, όπου θέλαν να συλλάβουν τα 27 μέλη του πληρώματος, πρόσεχε. Εσύ τι έκανες εκεί πέρα? Τι έκανε ο αρμόδιος υπουργός? Τους άφησες απάνω εκεί. Δεν θωράκισε στην περιοχή και τα άφησε στα παιδιά να μπουν ως ποντίκια στη φάκα που είχαν στήσει οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεσαι να μιλάς και να λες στους γονείς τους ότι δεν μπορούν και μπορούν να κρατήσουν μέχρι και 15 χρόνια φυλακισμένοι. Ντροπή σου, κύριε Καμένα, και το παίζεις τώρα αντάρτης υποτίθεται και λες ότι δεν πρόκειται να πάρουν ούτε μία σπιθαμή οι Τούρκοι και ας τολμήσουνε. Τώρα κάνεις τον ταϊλίκια. Λοιπόν, έχουμε και τις ραγδαίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν το μακεδονικό, αφορούν στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, όπου, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κοτζιάς είναι αποφασισμένος 100% να λύσει το πρόβλημα. Πώς? Με το να χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Είναι ξεκαθαρισμένη αυτή η περίπτωση, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε να κάνουμε με προδοσία η οποία βρίσκεται στις ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ. Στις ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ, αν βάλετε βιντεάκι να παίξει στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι το όνομα της Μακεδονίας το είχαν χαρίσει στους Σκοπιανούς οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, και οι οποίες είναι ένα σωρό μέσα συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ονομάζανε μια ζωή τα Σκόπια ως Μακεδονία. Το όνομα Μακεδονία, λέει, ανήκει στα Σκόπια. Μπορούν να ονομάζονται όπως θέλουν, παρακαλώ πολύ. Ανοίξτε το βίντεο, ανοίξτε μέσα και ψάξτε να δείτε, όλες οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ λένε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν οι Σκοπιανοί γι' αυτό εφησυχάζουν, γιατί είναι σίγουροι ότι ο κύριος Κοτζιάς είναι άνθρωπός τους, είναι αυτός ο οποίος θα τους κάνει τη δουλειά για να ονομαστούν Μακεδονία. Να βάλουμε λοιπόν και το επόμενο βιντεάκι για να ακούσετε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, και το πόσο απαξιώνει τους Έλληνες οι οποίοι διαμαρτύρονται και ζητούν πάση θυσία να μην ονομαστούν τα Σκόπια ως Μακεδονία ή με το σωτητικό όνομα Μακεδονία, τους απαξιώνει και λέει ότι δεν είναι ρεαλιστές. Ας ακούσουμε το βιντεάκι, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με εσχάτη προδοσία για να έρθουμε μετά στον προσκεκλημένο μας που θα μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό και το ποιοι θα καθίσουν στο σκαμνί για εσχάτη προδοσία. Ακούμε το βιντεάκι, φίλε πρόδρομε. Η ελληνικότητα της ιστορίας της Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της κληρονομιάς του. Αν είναι αυτό, νομίζω ότι κρούν ανοιχτές πόρτες. Είναι το μήνυμα να μην επιδιώξουμε λύση στο πρόβλημα που είναι ανοιχτό από το 92. Αν είναι αυτό το μήνυμα, είναι λάθος. Είναι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Ή μήπως το μήνυμα είναι, όπως είπαν και πολλοί εκ των ομιλητών, μη δώσετε το όνομα Μακεδονία? Αν αυτό είναι το αίτημα, δεν είναι να κρίνουμε αν είναι λάθος ή σωστό. Γιατί πριν κρίνουμε αν είναι λάθος ή σωστό,
πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι είναι εκτός πλαισίου πραγματικότητας. Και αυτό γιατί ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε κάθε άλλη κυβέρνηση από το 92 και μετά, δεν αντιμετωπίζει τέτοιο δίλημα, να δώσει κανένα όνομα. Πολύ απλά, γιατί το όνομα Μακεδονία, η Ελλάδα, καλός ή κακός, το έχει αποδεχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποδεχόμενη, ως προσωρινή ονομασία, αλλά προσωρινή που τι να γίνει κάτι περισσότερο από μόνιμη εδώ και 25 και πλέον χρόνια, υπό τον όρο Πι, Γάμα, Δέλτα, Μι. Τι είναι αυτό το Μι? Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει αποδεχθεί. Άρα αυτό που καλείται μέσα από διαπραγμάτευση η χώρα, η κυβέρνηση για τη χώρα, δεν είναι να δώσει κάτι που έχει δοθεί από κάποιους άλλους, είναι να πάρει πίσω. Τον ακούσατε, φίλες και φίλοι, τον προδότη κύριο Τσίπρα? Μην δώσετε, λέει, το όνομα Μακεδονία. Αυτό, λέει, το αφήγημα είναι εκτός πλαισίου πραγματικότητας. Δηλαδή ο ρεαλισμός απαιτεί να δώσουμε το όνομα Μακεδονία, απλά να πούμε στους Σκοπιανούς να μην σφετερίζονται τα σύμβολα και τα ονόματά μας και να θεωρούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, δηλαδή, είναι δικός τους. Μπορούμε να τον μοιραστούμε. Αυτά τα λέει ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει έρθει να ξεπουλήσει τη Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς. Και ρωτάμε και μιλάμε για εσχάτη προδοσία, ένα αδίκημα για το οποίο έκανε μήνυση ο κύριος Φώτης Μαζαράκης και όχι μόνο, για λογαριασμό του ΕΠΑΜ, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, τον διδάκτορα νομικής, τον κύριο Φώτη Μαζαράκη. Γεια σας, κύριε Μαζαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βραχιολίδη. Θέλουμε να μας πείτε, λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος, καταθέσατε μία μήνυση επί εσχάτη προδοσία σε βάρος Τσίπρα Καμένου και όχι μόνον αυτών, αλλά όσων ουσιαστικά κατέστρεψαν την Ελλάδα με τα μνημόνια, έτσι? Έχει υποβάλει το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο μήνυση, παύλα έγκληση, παύλα συνηγορία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Θα μου επιτρέψετε να προσδιορίσουμε επακριβώς με την νομική έννοια τι σημαίνει εσχάτη προδοσία. Η εσχάτη προδοσία αφορά τα εγκλήματα που ενεργούνται κατά του πολιτεύματος. Μπορεί βεβαίως το θυμικό του κόσμου ως εσχάτη προδοσία να έχουν ταυτοποιηθεί και άλλες ενέργειες που θίγουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη χώρα, αλλά όταν μιλάμε για εσχάτη προδοσία μιλάμε για εγκλήματα που καταλύουν, αλλοιώνουν ή αδρανοποιούν θεμελιώδεις θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, έτσι όπως αυτό το συναντούμε στο Σύνταγμα του 1975 με τις μέχρι τώρα αναθεωρήσεις του. Η μήνυση, λοιπόν, την οποία έχει υποβάλει το ΕΠΑΜ στον Άριο Πάγο και πλέον έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ακολουθήσει το δρόμο της και να δούμε την εξέλιξη, αφορά πρώτα απ' όλα το κρίσιμο γεγονός, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι και τα τρία μνημόνια, όπως τα ξέρετε, κύριε Βραχιολίδη, και οι αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις, δηλαδή τόσο το πρώτο μνημόνιο του 2010, όσο και το δεύτερο μνημόνιο του 2012, όσο και το τρίτο μνημόνιο του 2015, μαζί με τις αντίστοιχες δανειακές τους συμβάσεις, μάλιστα, δεν έχουν κυρωθεί ποτέ από την Βουλή των Ελλήνων. Συγγνώμη, τι εννοείται κυρωθεί? Γιατί έρχονται και τα ψηφίζουν αυτοί και λένε ναι, εντάξει, το ψηφίζουμε το μνημόνιο. Είναι μεγάλη απάτη και εξαπάτηση όλου του ελληνικού λαού, αλλά και των περισσότερων των βουλευτών. Τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις αποτελούν στην ολότητά τους διεθνείς συμφωνίες με αντισυμβαλόμενους από τη μία πλευρά τη χώρα και από την άλλη πλευρά, όπως ξέρουμε, το Κουαρτέτο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΔΝΤΟΥ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, για να ισχύσει κατά το ελληνικό εσωτερικό δίκαιο μία τέτοια διεθνή συμφωνία, μάλιστα, αφού υπογραφεί από τους αντισυμβαλόμενους, από την Ελλάδα δηλαδή,
από τον Υπουργό Οικονομικών όπως εκπροσωπείται, θα πρέπει να υιοθετηθεί αυτούσια με νόμο. Εδώ δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο έχουν ψηφίσει είναι σχέδια, επαναλαμβάνω, ναι, ναι, σχέδια διεθνών συμφωνιών, ανυπόγραφα από τον Υπουργό και την Τρόικα, και δίνουν την εξουσιοδότηση σε άλλη διάταξη του νόμου που υιοθετεί το σχέδιο, να πάει να υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών τα πραγματικά μνημόνια, τις πραγματικές δανειακές συμβάσεις και τις επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις τους κάθε φορά. Άρα, αυτό το οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή είναι ένα τίποτα. Δεν έχει καμία ισχύ. Μάλιστα, έτσι όπως ακριβώς το λέτε, θα το κατανοήσουν αυτοί που θα πάρουν στα χέρια τους τη μηνυτήρια αναφορά, τη μήνυση στην οποία έχετε κάνει, ή θα έχουμε παρόμοια περιστατικά όπου τα βάζουν στο σιρτάρι ή ψάχνουν άλλες διαδικασίες να πούνε ότι δεν φέρουν ευθύνη διότι το ψηφίσανε 250 βουλευτές. Ακούστε, η δικονομική διεργασία που θα ακολουθηθεί είναι άλλο πράγμα. Προφανώς και οι δικαστικοί οι οποίοι θα διαβάσουν τη συγκεκριμένη θέση μας, βεβαίως και θα το καταλάβουν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να δώσει η Βουλή την εξουσιοδότηση στον Υπουργό να πάει να υπογράφει μνημόνια και δανειακές συμβάσεις που ισχύουν μόνο με την υπογραφή του, έχουμε μία σοβαρότατη παραβίαση του πολιτεύματος που αφορά το μέτρο σύγχυσης εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Με απλά λόγια, αυτό είναι αποκλειστική δουλειά της Βουλής, να κυρώσει ή να απορρίψει μία διεθνή συμφωνία. Με ένα τέτοιο νόμο δηλαδή, πέρασε σχεδόν το σύνολο της νομοθετικής εξουσίας της Βουλής σε όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Η παράβαση από τη μια πλευρά είναι αντισυνταγματική, διότι αντιστρατεύεται αυτά τα οποία επιτάσσει το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμά μας δεν εύχεται, διατάσσει τις εξουσίες να ενεργούν και να λειτουργούν κατά ορισμένο και συγκεκριμένο τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως, γιατί η ενέργειά μας αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στο να αναδείξουμε τις παραβάσεις, να αναδείξουμε ότι το δημοκρατικό πολίτευμα αυτή τη στιγμή είναι ακροτηριασμένο, η δημοκρατία δεν λειτουργεί στη χώρα, αλλά έχουμε και άλλη μία στόχευση. Επειδή ακριβώς οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, δηλαδή με τις τρεις δανειακές συμβάσεις αυτό που έχει αναλάβει η χώρα να ξεπληρώσει προς τους ξένους τοκογλύφους, επειδή ακριβώς οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, κατά το διεθνές δίκαιο είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν τη χώρα. Ακούστε, ουσιαστικά λέτε ότι έχουμε παραβίαση του Συντάγματος. Βεβαίως. Και εδώ υπάρχουν συνταγματολόγοι οι οποίοι ψήφισαν μνημόνια, οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αναφέρουμε τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λοβέρδο, αυτοί είναι συνταγματολόγοι. Πώς λοιπόν αυτοί τώρα... Ναι, ναι, πείτε μου λοιπόν αυτούς... Μπορείτε και να τους καλέσετε και να τους ρωτήσετε εάν πράγματι η Βουλή έχει ψηφίσει μνημόνια, διότι οι ίδιοι οι νόμοι που υιοθετούν τα σχέδια μνημονίων, αν ανατρέξετε στα οικεία ΦΕΚ, γράφουν στο πρώτο μνημόνιο σχέδιο προγράμματος, στο δεύτερο μνημόνιο μιλάνε πάλι για σχέδια μνημονίων και σχέδια δανειακών συμβάσεων, το ίδιο και στην τρίτη περίπτωση του μνημονίου πάλι μιλάνε για σχέδια. Όταν λοιπόν μιλάμε για σχέδια μνημονίου, μιλάμε για ένα σχέδιο διεθνούς συμφωνίας που ακόμα δεν έχει συνομολογηθεί. Από την άλλη, εάν η Βουλή έδινε πραγματικά, κύρωνε πραγματικά μνημόνια, γιατί να δώσει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να πάει να ξαναυπογράψει τα μνημόνια που τάχα έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή, τα οποία ρητά λέει από κάτω η διάταξη ότι ισχύουν μόνο από και με την υπογραφή του Υπουργού. Φωνάξτε τους λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω την άποψή τους. Ακούστε,
ο κύριος Βενιζέλος ως συνταγματολόγος το γνωρίζει αυτό. Και μάλιστα παλαιότερα είπε ότι ο τρόπος μας υποδείχθηκε από τους δανειστές. Και γιατί τους υποδείχθηκε ο τρόπος αυτός από τους δανειστές? Γιατί τις πραγματικές λεπτομέρειες των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων δεν θέλανε να τις ξέρει ούτε η Βουλή, ούτε ο ελληνικός λαός. Αυτό το οποίο πραγματικά δεσμεύει de facto τη χώρα, συμφωνείται κάθε φορά στα κρυφά, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, μεταξύ Υπουργού Οικονομικών, Τρόικας και τώρα Υπουργού Οικονομικών και Κουαρτέτου. Δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος δήλωσε ευθαρσώς ότι μας υποδείχθηκε να κάνουμε αυτό, δηλαδή δεν είχε τα μπατζάκια ο άνθρωπος να πει εδώ τι γίνεται ρε παιδιά, μας ζητάνε να παραβιάσουμε το Σύνταγμα και είπε αυτός ότι ναι, μας υποδείχθηκε να το κάνουμε αυτό και εμείς το παραβιάσαμε, μόνο και μόνο για να κάτσει στην καρέκλα και να τσακίζει τον ελληνικό λαό, και άρα ο κύριος Βενιζέλος και όσοι το διαπράξαν αυτό θα πάνε μέσα, θα κάτσουν στο σκαμνί δηλαδή, έτσι κύριε Μαζαράκη? Η πράξη, εκτός από αυτήν η οποία αφορά και η μήνυσή μας, αφορά και την παραβίαση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, έτσι, διότι και στο δημοψήφισμα το οποίο τέθηκε ήταν ξεκάθαρο το προεδρικό διάταγμα επί τη βάση του οποίου διενεργήθηκε το δημοψήφισμα, είχε την απλή φράση «εάν θέλουμε συνέχιση και ολοκλήρωση του τρέχοντος τότε προγράμματος», τρέχον τότε πρόγραμμα ήταν το δεύτερο μνημόνιο, «και μέτρα πέραν αυτού». Δηλαδή, εάν θέλουμε να ολοκληρωθεί το δεύτερο μνημόνιο και αν χρειαστεί να έρθει και τρίτο, να πούμε ναι και σε αυτό. Λοιπόν, επίσης λοιπόν, η παραβίαση του αποτελέσματος, η μη υλοποίηση δηλαδή του όχι, έτσι, από τα συνταγματικά όργανα, συνιστά στοιχειοθετεί επίσης πράξη εσχάτης προδοσίας, διότι τα δημοψηφίσματα είναι αμεσοδημοκρατικός θεσμός, ισόκυρος και ισοϊψής, μπορεί και πιο δυνατός, με την ίδια την εκλογή της Βουλής. Ο λαός μιλά σε ενεστώτα χρόνο και αποφασίζει. Δεν έχει κανένα νόημα ο λαός μόνο να αποφασίζει, αλλά η απόφασή του να μην υλοποιείται. Τα δημοψηφίσματα του άρθρου 44 του Συντάγματος δεν είναι γκάλοπ. Δεν διανοήθηκε κανείς έτσι την επαύριο του δημοψηφίσματος που ο κόσμος ψήφισε βασιλευωμένη ή αβασίλευτη δημοκρατία, την επόμενη μέρα να βρει το βασιλιά στη θέση του, αν και ο κόσμος είχε ψηφίσει με 68% αβασίλευτη. Σωστά. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 60% που λέει όχι στο όνομα Μακεδονία, στα Σκόπια, και αυτοί πάνε να το χαρίσουν τώρα. Άρα μιλάμε για ακόμα νέα άλλη εσχάτη προδοσία. Επιτρέψτε μου να μείνω στα συγκεκριμένα ζητήματα, διότι όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ο όρος χρησιμοποιείται με τη στενή έννοια των παραβιάσεων που αφορούν θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς όπως προβλέπονται στο Σύνταγμά μας. Για πείτε μου, εσείς αυτό το οποίο έχετε κάνει στην μήνυση αναφέρετε και συγκεκριμένα κόμματα τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να πάνε μέσα, ή συγκεκριμένους βουλευτές που πρέπει να καθίσουν στο εδόλιο? Η μήνυση δεν αφορά συγκεκριμένα κόμματα, με την εξής έννοια βεβαίως. Αφορά όλα τα μέλη της Βουλής του 2010 που δώσανε την αντισυνταγματική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να πάει να υπογράφει τα μνημόνια, τα οποία χωρίς να τα φέρει στη Βουλή θα ισχύουν μόνο με την υπογραφή του. Όσους βουλευτές πάλι ψηφίσανε το ίδιο πράγμα στη Βουλή του 2012, από όλα τα κόμματα, από όπου και αν προέρχονται. Και όλους τους βουλευτές στη Βουλή του 2015 που επίσης ψηφίσανε το ίδιο πράγμα. Συγχρόνως αφορά όλους τους υπουργούς οικονομικών που έχουν υλοποιήσει αυτή την αντισυνταγματική εξουσιοδότηση, καθώς και όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, τόσο των ελληνικών μηχανισμών, όσο και των διεθνών και διεθνικών μηχανισμών. Διότι και αυτοί συνέπραξαν με αυτόν τον τρόπο. Είχαν και αυτοί συμμετοχή στην μερική αυτουργία, όταν έχει πει ο κύριος Βενιζέλος ότι αυτοί μας το υποδείξανε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι και ο κύριος Παυλόπουλος είχε κάνει ανάλογη μνήμα τότε, απλώς δεν δόθηκε μεγάλη σημασία. Η παράβαση, η παραβίαση
είναι τέτοιου μεγέθους και τόσο πρωτοφανής που δεν πήγαινε κανενός το μυαλό εύκολα ότι η ίδια η Βουλή, η οποία είναι εγγυήτρια της λειτουργίας του πολιτεύματος, θα προέβαινε σε τέτοια πράγματα. Εσείς πιστεύετε, κύριε Μαζαράκη, ότι αυτή η κίνησή σας θα έχει κάποιο αποτέλεσμα? Δηλαδή, εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να καθίσουν στο σκαμνί τον κύριο Παυλόπουλο ή να καθίσουν μια σειρά 300 βουλευτών στο σκαμνί για σκάτη προδοσία? Ακούστε, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τους τρεις υπουργούς, πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο, επειδή έχουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος, για αυτούς θα αποφασίσει η Βουλή. Όμως, επειδή τα εγκλήματα κατά του πολιτεύματος είναι διαρκή, μάλιστα, αρχίζουν να τελούνται δηλαδή ακόμα και αυτή τη στιγμή, οπότε πρόκειται για αυτόφορο κακούργημα και ήδη δείξανε σε παρόμοια περίπτωση το 2014 πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Σας λέω ότι τη δίωξη σε σχέση, δηλαδή την προδικασία καταρχάς και για τους υπουργούς και για τους βουλευτές και για τους κρατικούς υπαλλήλους, δεν κολλείεται από τίποτα. Οτιδήποτε άλλο, ακόμα και να προχωρήσει η διαδικασία για όλους τους υπόλοιπους, οτιδήποτε άλλο για μένα ως νομικός θα είναι δυσάρεστη έκπληξη. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα να αναδειχθεί, διότι δεν είναι απλώς η κακοδαιμονία μας αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι με μια τέτοια θέση και με μια τέτοια κίνηση μπορούμε να παγώσουμε σε πρώτη φάση, αλλά και να μην πληρώσουμε τα χρέη που έχει αναλάβει η χώρα. Βεβαίως, και βεβαίως. Έχει αναλάβει με παράνομο τρόπο. Προσέξτε λιγάκι τη διαφορά. Όχι η Ελλάδα δεν πληρώνει γιατί δεν έχει, γιατί είναι φτωχή ή γιατί οι Έλληνες είναι μπαταξίδες. Η Ελλάδα δεν πληρώνει γιατί το χρέος το οποίο έχετε επιβάλει από τα μνημόνια και μετά είναι παράνομο. Και το παράνομο ή μη της σύναψης μπορεί να το κρίνει το Διεθνές Δικαστήριο, που ακριβώς είναι αρμόδιο για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Υπάρχει στο site του ΕΠΑΜ μια ειδική φόρμουλα στην οποία υπογράφει ο κόσμος για την μήνυση αυτή της εσχάτης προδοσίας. Είναι έτσι? Μάλιστα. Θέλω να πω ότι η υπογραφή σε αυτή την ιστοσελίδα, είτε είναι ηλεκτρονική είτε γίνεται χειρόγραφα, δεν έχει καμία έννοια της συνυπογραφής της μήνυσης. Έχει απλώς την έννοια της ευχής από τον πολίτη, από τον οποιοδήποτε δηλαδή υπογράφει, να ενεργηθούν τα νόμιμα. Τίποτα άλλο. Το λέω αυτό δηλαδή γιατί δεν θέλω να φοβηθεί ο οποιοδήποτε ότι βάζοντας το email του και υπογράφοντας ηλεκτρονικά ή σε υλική πραγματική μορφή γίνεται συμμηνητής. Όχι. Απλώς λέει στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να ενεργήσεις εντός των αρμοδιοτήτων σου και σύμφωνα με ό,τι επιτάσσει το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν μπορεί να το βρει κανείς πηγαίνοντας στο epamhellas.gr. Μόλις μπουν μέσα θα βρούνε κάποιο αντίστοιχο που θα τους μεταφέρει στην σχετική φόρμα. Θα δούνε τον τίτλο με το οποίο το έχουμε κυκλοφορήσει. Τα δεινά της πατρίδας πρέπει να πάψουν και θα πάψουν. Νομίζω υπάρχει ειδική φόρμουλα που λέει υποβολή μήνυσης επί εσχάτη προδοσία. Είναι άλλο αυτό, έτσι? Η μήνυση έχει υποβληθεί. Είναι αυτό, ναι. Ωραία. Τα δεινά της υποβληθεί. Απλώς η ηλεκτρονική υπογραφή είναι μία μορφή συμπαράστασης, επαναλαμβάνω, με την έννοια απλώς η δικαιοσύνη να ενεργήσει τα νόμιμα και τίποτα άλλο. Επειδή στο επόμενο, τώρα θα σταματήσουμε σε λιγάκι για να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο Κωστής Αϊβαλιώτης του ΛΑΟΣ. Εσείς, από περιέργεια ρωτάω, μέσα σε αυτή τη φόρμουλα που έχετε για την μήνυση που έχετε κάνει, ουσιαστικά συμπεριλαμβάνεται και το κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη? Δεν απευθυνόμαστε, ακούστε,
Δεν μπορεί να υφίσταται κατηγορία σε κόμμα. Αφορά πολιτικά πρόσωπα με την ιδιότητα είτε του Υπουργού είτε του Βουλευτή που ψηφίσανε την αντισυνταγματική εξουσιοδότηση να πάει ο Υπουργός να υπογράφει και να τροποποιεί μνημόνια και δανειακές συμβάσεις και να ισχύουν μόνο με την υπογραφή του. Μάλιστα. Μια τέτοια εξουσιοδότηση κλέβει αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής. Πώς να το πούμε αλλιώς, είναι σαν να κλείνει η Βουλή. Η Βουλή μπορεί να μένει ανοιχτή, αλλά αυτή τη στιγμή είναι απλώς ένα άδειο κουστούμι, ένα θέατρο. Εσείς είναι είσαστε μια και... αστιότητα. Σωστά. Εσείς είσαστε μέλος του ΕΠΑΜ, έτσι. Εγώ είμαι επικεφαλής του τομέα δικαιοσύνης του ΕΠΑΜ. Έχετε κάνει ένα παλαϊκό κάλεσμα σε όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα έτσι ώστε να συνενωθείτε και να κατεβείτε μαζί στις εκλογές. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, αυτό αφορά τον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη τον Καζάκη, ο οποίος πράγματι βρίσκεται σε συνεννοήσεις με όλους τους αντιμνημονιακούς πολιτικούς χώρους, κόμματα και κινήματα και γίνεται μία προσπάθεια να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε 5 ελάχιστους στόχους με σκοπό να φύγει να πέσει το μνημονιακό καθεστώς από τη χώρα και να βρεθεί, να μπορέσει η χώρα, ο αγώνας είναι εθνικοαπελευθερωτικός, κύριε Βασίλη. Έτσι, βεβαίως. Η χώρα πρέπει πρώτα απ' όλα να ανακτήσει την κυριαρχία της, να αποκαταστήσει τη λειτουργία της δημοκρατίας της και να μπορέσει στη συνέχεια να σταθεί στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις, γιατί και τις δυνατότητες έχει και τον τρόπο το ξέρουμε. Να ξαναπούμε λοιπόν στους φίλους ακροατές ότι μπαίνετε μέσα στο επαμχελάς, μία λέξη, .gr, έτσι να δώσετε το μήνυμα το δικό σας, διότι χρειάζεται όλη αυτή η συνολική στήριξη να λάβει σάρκα και οστά, ήδη τα έχει λάβει σάρκα και οστά, να έχει μεγαλύτερο όγκο και παλμό για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία σας και η αξιέπαινη πρωτοβουλία σας για να κάτσουν στο σκαμνί και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι έφεραν τη χώρα μας και το λαό σε αυτή την κατάσταση, την τραγική κατάσταση. Όχι μόνο να λογοδοτήσουν οι προτέτοιοι όπως επιτάσσει η δικαιοσύνη για τον κάθε ένα από εμάς εφόσον υποπέσει σε μια παράνομη πράξη και ενέργεια, αλλά συγχρόνως για να αποκατασταθεί η λειτουργία του πολιτεύματος, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε πλέον συντεταγμένα από το αδίκημα της πολιτικής απάτης και εξαπάτησης που ενεργείται κυριολεκτικά με μεγαλύτερη ένταση από το 2010 μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και κυρίως η χώρα να μπορέσει να απαγκιστρωθεί από την παράνομη μέγενη των ξένων δανειστών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας, κύριε Μαζαράκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και θα χρειαστούμε πάλι και τις δικές σας τις απόψεις για σε μια μελλοντική εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Αμήν, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Εμείς επιλέγουμε πατριωτικά τραγούδια. Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα. Νομίζω είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε για να πάμε στον Κωστία Ιβαλιώτη. Ευχαριστούμε. Μια κουκίδα στον πλανήτη, η πατρίδα η δικιά μου, τόσο όμορφη και ωραία, που την καθιστά μοιραία. Πανούργη και αδίστακτη, τη βάλανε στο μάτι, χαρτογιακάδες μ' άποψη, του δουνού του η γάτη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον Κωστία Ιβαλιώτη, τον πασίγνωστο εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Γιώργου Καρατζαφέρη. Καλησπέρα, Κωστή. Γεια σου, Μάκη μου. Καλή Ανάσταση σε όλους. Χρόνια πολλά σε Καλή εσένα. Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου που την ακούνε χιλιάδες Έλληνες. Είναι φοβερό. Αυτή τη στιγμή είμαστε 16.000. Πάμε για συνέχεια. Δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως τον κύριο Μαζαράκη, ο οποίος έχει καταθέσει για λογαριασμό του ΕΠΑΜ μήνυση για εσχάτη προδοσία. Του ζήτησα να μου πει αν τελικά περιλαμβάνεται και το κόμμα του Λαός μέσα. Δεν μου το ανέφερε ευθέως, όχι, μου είπε μόνο όσοι εξουσιοδότησαν τον Υπουργό Οικονομικών
να διαπραγματεύεται και να υπογράφει κατευθείαν ο ίδιος τις σχέσεις με τους δανειστές. Όσοι τον εξουσιοδότησαν, ας μπλέξουν. Κανένας βουλευτής του λαός δεν εξουσιοδότησε κανένα υπουργό. Επειδή θέλω να πω λοιπόν, υπάρχει στην ατμόσφαιρα και γίνονται και διάφορα σχόλια ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός υπέγραψε ένα άρθρο του μνημονίου, του πρώτου μνημονίου. Για κάντο ξεκάθαρο αυτό στους ακροατές μας. Ξεκάθαρες κουβέντες, πέντε λέξεις. Υπογραφή του λαός δεν θα βρούνε ποτέ και πουθενά. Όλων των υπολείπων θα βρούνε. Υπογραφή του λαός ποτέ σε κανένα μνημόνιο. Αλλά είναι και γελίο δηλαδή να το συζητάμε. Όχι, δεν εννοώ την ερώτησή σου, προστεύω, έτσι. Είναι και γελίο να το συζητάμε, γιατί βέβαια όταν έχεις απέναντί σου ένοχα κόμματα, βρωμερά κόμματα, κόμματα κλεφτών και πρακτόρων, δεκαετίες απομίσαν την Ελλάδα, την πήδηξαν κυριολεκτικά την Ελλάδα, όλοι αυτοί που διόρισαν στο δημόσιο πάνε να κρυφτούνε και να επιτεθούν στο μόνο πατριωτικό κόμμα. Δεν τους περνάει, το κάνανε, το δοκιμάσανε. Προσπαθήσαν να λασπώσουν τον Καρατζαφέρη, τον ήπιανε. Προσπαθούν να ψαλιδίσουν το ΑΡΤ, τον πίνουνε. Τον πίνουνε όμως. Είδες τώρα ότι από όλα τα κανάλια που χρωστάνε τα κέρατά τους στα τρίκορφα, στο κράτος, στις τράπεζες, μόνο το κανάλι του Καρατζαφέρη κόβεται από εθνική εμβέλεια. Κοιτάξτε τα υπόλοιπα. Ανοίξτε τα κανάλια σας να δείτε. Πιάνετε Μακεδονία τηλεόραση. Μακεδονία πιάνετε, το κανάλι το πιάνετε. Ναι. Μέγα πιάνετε. Όλοι σας πιάνετε, όλα αυτά τα κανάλια που χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά, το μόνο κανάλι που ενοχλεί, που δεν χρωστάει σε κανένα κερατά, που δεν έχει πάρει ένα ευρώ δάνειο από κανένα κερατά, που πληρώνει στην ώρα τους εργαζομένους και δίνει δουλειά ανεξαρτήτως αν είσαι λαός δεξιός ή αριστερός στον κόσμο, σήμερα ψαλιδίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά να τα βλέπει ο κόσμος, να κουνήσει μάκι μου αγαπημένε την κεφάλα του τη χοντρή, γιατί και ο κόσμος φταίει για το Σαμαρά, φταίει για το Βενιζέλο, φταίει για τον Καμένο, φταίει για αυτόν τον ψεφταρά που κάνει σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα, τον αρχιψεφταρά, φταίει για όλα. Φταίει για το Μητσοτάκι, γιατί πήγε και στήθηκε στην ουρά και τον ψήφισε, μάκι μου, μην ξεχνιόμαστε. Εμείς έχουμε σήμερα στο κόμμα μας τον Ψωμιάδη, τον Παναγιώτη. Έτσι. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης πήρε 12% ως υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν 9 χρόνια. Όταν ψήφισε 1.000.000 κόσμος για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης τον ψήφισαν 152.000, έτσι. 151 ψήφισαν τον Μημαράκη, φανταστείτε γιατί ποσοστά μιλάω. 1.000.000 ψηφίζανε τότε, 152.000 τώρα τον Μητσοτάκη. Ο Ψωμιάδης με 12% απ' έξω. Αλλά δεν πειράζει, ήρθε στο λαό, ήταν υποψήφιος Θεσσαλονίκη ο Ψωμιάδης. Κοίταξε, το ΑΡΤ ήταν μια φωνή η οποία ήταν καθαρά αντιστασιακή φωνή στα μνημόνια και σε όλους όσους έχουν ψηφίσει στα μνημόνια. Αυτή τώρα πώς μπορεί να αναζητήσει κανένας το κανάλι αυτό, μέσω της Digia, μέσω ποιο τρόπου. Σε όλη την Αντική, την περιφέρεια Αντικής μέχρι τα Αντικήθυρα, Κήθυρα, Αντικήθυρα. Εκπέμπει σε άλλο κανάλι τώρα, εκπέμπει σε άλλη συχνότητα τώρα. Σαρωνικό, Πειραιά, Αθήνα, γύρω-γύρω τους νομούς, Βιωτίας, Χαλκίδος, Ευβίας, στη Χαλκίδα φυσικά, στην Κόρινθο κτλ. Μπορεί να κάνει αυτόματη σάρωση στην τηλεόρασή του και να βρει το κανάλι στο 49 και στο 52. 49 και 52 λοιπόν μπορεί να βρει το ΑΡΤ όποιος μένει στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ας πούμε, όπως σήμερα ξεκίνησε στην Πελοπόννησο. Μέσω του Άξιον. Συνεχίζω να κάνουμε συμμαχικά κανάλια. Βλέπεις λοιπόν, μας γυρίσανε 25 χρόνια πίσω. Εμείς τους το λέμε, Μάκη, επειδή εμείς τους κάνουμε αντιπολίτευση από αυτό το κανάλι, θα τους ξεβρακώσουμε τα βρακιά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει, θα του τα βγάλουμε και θα τα δώσουμε να τα φάει. Αφού ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι κοιμισμένοι στη Νέα Δημοκρατία το συντηρούν, τον κρατάνε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, εμείς θα τους ξεβρακώσουμε. Αυτοδυναμία δεν θα έχει ούτε ο Μητσοτάκης, καλά ούτε ο Ψευτάκης ο άλλος. Κοίταξε, Κωστή, επειδή εγώ κάνω δημοσιογραφία, θέλω να πιστεύω ότι κάνω έντιμη δημοσιογραφία. Έτσι. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Λένε λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, μην μας τα λέει τα λαφτά ο Κωστής Αϊβαλιώτης ή ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Φέρουν και αυτή την ευθύνη τη δική τους, διότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί... Συμμετείχανε και στην κυβέρνηση Παπαδήμου, για παράδειγμα, λένε. Πρώτον, μισό λεπτό. Εγώ, όπως ξέρεις, αρνήθηκα να γίνω υπουργός κάτω από το Βενιζέλο. Αυτή ήταν η πρόταση, έτσι, να κάνω το Βενιζέλο, γιατί εγώ είπα, δεν αφορά το Βενιζέλο αυτό που θα πω. Ναι. Είπα δημοσίως ότι εγώ δίπλα σε κλέφτες δεν κάθομαι. Δεν μιλάω για τον Βενιζέλο. Μιλάω για το κόμμα των κλεφτών του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αυτά τα δύο κόμματα. Εγώ είπα δημοσίως σε κλέφτες δίπλα δεν κάθομαι. Εγώ υπουργός δεν γίνομαι. Δεν έγινα ποτέ. Ούτε ο Καρατζαφέρης έγινε υπουργός. Ποιοι γίνανε υπουργοί? Ο κύριος Μπουμπούκος και ο κύριος Τσεκούριας. Σωστά.
Έτσι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, ο Μπουμπούκος και ο Τσεκούριας. Ποιοι είναι οι προδότες και αποστάτες? Ο Μπουμπούκος και ο Τσεκούριας. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα προσωποποιούμε την ευθύνη. Αυτοί οι δύο είναι προδότες και αποστάτες. Το αν μπλέξανε μετά ο ένας με την Οβάρτης και ο άλλος είναι απόβλητος στην Νέα Δημοκρατία, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Το ότι είναι προδότες και αποστάτες είναι σίγουρο και δεδομένο. Όταν εμείς εκείνη την εποχή, Μάκη, μιλούσαμε για την νόμιμη οπλοφορία και χρήση όπλου στο σπίτι όταν μπουκάρει μέσα κλέφτης, βιαστής ή άλλο μπουμπούκι, ήμασταν οι φασίστες και οι Απριλιανοί. Μας βρίζαν όλοι αυτοί. Μόνο ο Νίκος Καρβέλας βγήκε και μας υπερασπίστηκε και εσύ δημοσιογραφικά από τον ανεξάρτητο διπλωματικό παρατηρητή. Εσύ το έκανες από την εφημερίδα σου και μπράβο σου και ο Νίκος Καρβέλας. Οι υπόλοιποι τι κάνανε, Μάκη, που είπαμε για οπλοφορία νόμιμη και χρήση του όπλου μέσα στο σπίτι όταν μπαίνει το κάθε καθήκη, το κάθε κλέφτης, το κάθε ρεμάλι βιαστής και ούτω καθεξής, μας βρίζαν ως Απριλιανούς. Εμάς, αυτοί οι καραφασίστες, οι πράκτορες και τα λαμόγια βρίζαν εμάς, το καταλαβαίνεις, γιατί λέω ότι ζούμε στην Ελλάδα την αντιστροφή της λογικής. Ζούμε την τρέλα, την παράκρουση, ζούμε την τρέλα. Λες το λογικό και θεωρείσαι τρελός, όπως λέμε τώρα. Όχι ξεπούλημα του όρου Μακεδονία και μας κάνει επίθεση ο Κοντζιάς ή ο άλλος, ποιος μας είπε, όχλο. Ποιος μας είπε όχλο, ο Τσίπρας. Ετερόκλητο όχλο, είπε ο Τσίπρας. Είπε ναι, ο Τσίπρας σε εμάς όχλο και το Μίκη Θεοδωράκη. Πρόσεξε τώρα, τρελαθείς δηλαδή. Ποιος, ο αρχιψευταράς, αυτοί που φιλήσανε τους πισινούς των ξένων, έτσι, γιατί γλύψανε τους κόλους των ξένων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί όλοι που δεν γεμίζουν ταξί, δηλαδή να πάνε να κάνουν συγκέντρωση, την κάνουν σε ταξί. Μέσα σε Σκόντα Οκτάβια κάνουν συγκέντρωση. Εμείς μαζέψαμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο κάτω στο Σύνταγμα, 500.000 Θεσσαλονίκη, και γυρίζει και μας λέει εμάς, ετερόκλητο όχλο, και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ποιος, ο Τσίπρας και ο Κοντζιάς. Τρελαίνεσαι μια και έξω. Βεβαίως, κοίταξε τώρα. Το κόμμα του Λαός κρατάει μια ευθεία θέση εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, την πρώτη στιγμή, για το θέμα της Μακεδονίας μας και το μη ξεπουλήματος του ονόματος της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς. Σήμερα, πού προβλέπεις ότι οδηγείται αυτή η κατάσταση? Αυτοί θα το φέρουν προς ψήφιση στη Βουλή, θα ξεπουληθεί το όνομα, θα τους αφήσουμε κοστί? Ούτε της μάνας τους την ψήφο δεν θα βρουν έτσι και το φέρουν. Και γι' αυτό δεν θα το φέρουν. Ξέρεις, θα κάνουν, Μάκη μου, ας σου πω. Μου το είπε κάποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μην πω τώρα ποιος, γιατί τουλάχιστον μου δίνει και ειδήσεις. Αυτός λοιπόν ο υπουργός μου είπε ότι θα κάνουν εκλογές το δεύτερο 15. Τώρα πρώτη φορά το λέω αυτό έτσι σε μέσο ενημέρωση. Το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα κάνουν εκλογές. Και όταν του είπα, γιατί δεν θα κάνετε το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μου λέει, γιατί δεν είμαστε κόπανοι να σκάσουν οι μειώσεις των συντάξεων στα χέρια μας. Κατάλαβες, άκουε ο λαϊκισμός. Το έχουν υπογράψει, φίλησαν τους πισινούς των ξένων, υπέγραψαν μείωση συντάξεων, λέει δεν θα σκάσει στα χέρια μας, θα σκάσει στα χέρια του άλλου, του μεγάλου. Μητσοτάκη. Μπράβο. Αν έρθει στην εξουσία, γιατί αυτός τώρα θέλει, βλέπεις, δεν μπορεί, έχει ταβανιάσει ο Μητσοτάκης. Έχει το ποσοστό του Μημαράκη συν 1%, αυτό είναι, έτσι, 28, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 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
αποτελούνται από μπουμπούνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αποτελούνται από μπουμπούνες. Ένα κόμμα που παριστάνει μάχη το δεξιό, εσύ τώρα έχεις μια παρουσία πολλών ετών, σε ξέρω, δημοσιογράφος, στο Στρασβούργο, ανταποκριτής και σε θυμάμαι χρόνια. Θυμάσαι τη Νέα Δημοκρατία να έχει ευρωβουλευτές φυσιογνωμίες όπως το Σταύρο Ξαρχάκο, το Γιάννη Μαρίνο, τη Ρόδη Κράτσα. Κοίτα τώρα ποιοι είναι ευρωβουλευτές της. Σε παρακαλώ δηλαδή, πες μου. Ναι, βουλευτές της και βουλευτές είναι. Ο Ζαγορά. Δεν έχει απαξιωτικό έτσι. Ο Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, έχουμε πει καλώς είναι. Ναι. Καλώς είναι. Όχι, έχουμε κάνει πρόσκληση να έρθει εδώ, ναι. Μπράβο. Καλώς είναι ο Μανώλης και η Βόζεμπερκ. Έτσι, καλώς. Τώρα ο Ζαγοράκης. Δεν έχει απαξίωση. Η Μαρία Ισπυράκη από το Πασόκ, ξέρω εγώ, στη Νέα Δημοκρατία. Βουλευτές, βλέπεις. Το ποτάμι έχει. Του ποταμιού, πώς τον έντονε. Το Φωτίλα. Την άλλη, την ωραία την κυρία, πώς τη λένε, τη Μάρκου. Το Βασιλάκι των Οικονόμων, τον Πασοκτζή από τον Οροπό. Αυτούς δεν έχει βουλευτές σήμερα. Ποιους έχει. Αυτοί δεν είναι, ρε φίλε. Αυτοί. Και είναι έξω ο Μάνος, ο Στέφανος Μάνος. Πρόσεξε τώρα. Είναι έξω ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος, η Παπακώστα. Αυτοί είναι έξω όλοι. Δεν είναι. Είναι διαγραμμένος. Καλά, ο Αντόναρος. Δεν εξετάζω. Λέω όμως ποιοι είναι απ' έξω. Και ποιοι είναι μέσα. Δηλαδή τρελαίνεσαι πια και έξω. Είναι Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κόμμα που ήμασταν εμείς, τουλάχιστον εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, στην ΟΝΕΤ, στη ΔΑΠ. Τρίχες! Τρίχες μπουμπούνες είναι! Γι' αυτό έχουν τα βανιάσει και δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές. Απλά. Θέλω να μου κάνεις και το δικό σου το σχόλιο για τις κρίσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα με τους Τούρκους και με τους Έλληνες στρατιωτικούς και πού βλέπεις να πηγαίνει αυτή η υπόθεση με τους δικούς μας ανθρώπους και τους Έλληνες στρατιωτικούς και αν προβλέπεις ή αν. Οσμίζεσαι κάποια κρίση στο Αιγαίο ή στη Θράκη, σε θερμό επεισόδιο.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα ξέρεις, φιωριτούρες και δαντέλες δεν θα πω. Καραγκιοζάκος είναι αυτός που είναι στα Σκόπια, ο πρωθυπουργός, πώς τον λένε αυτός ο Βούλγαρος, ο Ζάεφ. Τον είδες. Ναι, Καραγκιοζάκος. Πήγε στην Άγκυρα και χαιρετούσε τον Ερντογάν και έκανε και χειρονομία, μια κλαψομούνικη, επίτρεψέ μου τη φράση, χειρονομία, το χεράκι στο στήθος και τι χαρά που σε βλέπω. Έβλεπε τον βλαμένο τον άλλο τον δικτάτορα και χαιρότανε η κυρά Κατίνα που έβλεπε τον δικτάτορα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτοί λοιπόν είναι από πίσω τους οι Τούρκοι, πίσω από τους Σκοπιανούς. Όλη η ιστορία γίνεται για να σκύψουμε το κεφάλι σαγίδια και να δεχτούμε την προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας. Και ξαναλέω και πάλι, θα τους σπάσουμε τα χέρια αν πάνε να πουλήσουν το όνομα της Μακεδονίας. Και να μην κλαψουρίζει ο πρόεδρος της Βουλής και οι υπόλοιποι, όταν ο κόσμος τους στέλνει χαρτί, όπως είπα, Μακεδονικές Ενώσεις, και τους λένε, τους θυμίζουν τις νομικές συνέπειες, να μην κλαψουρίζει κανείς τους. Θα ξέρουνε ότι όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα οι μόνοι οι οποίοι θα φωνάξουν. Να φωνάξουν και οι υπόλοιποι. Πού είναι ο κύριος Καμένος? Να τους ρίξουνε, ρε. Να τους ρίξουνε. Γιατί δεν το κάνουνε? Ναι, πού είναι ο Καμένος? Για πες μου, πού είναι ο Καμένος? Πού είναι ο Καμένος? Τι ρόλο παίζει ο Καμένος δηλαδή? Ο οποίος λέει, εντάξει, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Αν το ψηφίσει ο Ποτάμιος, ο Ποταμίσιος, τότε εντάξει, δεν θα σεβαστούμε την πλειοψηφία. Τέτοια πράγματα. Μάκη, ξέρεις κανένα στην παρέα σου που να ψηφίζει Ποτάμι? Έναν, ρε, μισό, ξέρεις, μισό. Ρε παιδιά, εσείς τώρα που ακούτε, ακούνε σχεδόν, έχουμε φτάσει στους 20.000 περίπου ακροατές στην εκπομπή σου. Ένας υπάρχει στην παρέα σου να ψηφίζει Ποτάμι και θα πάει, δηλαδή, συγγνώμη, ο Θοδωράκης, ο Ποτάμι, εγώ τον ξέρω, εντάξει, τον γνωρίζω. Τι εκπροσωπεί, ρε Σταύρο, τι εκπροσωπείς, ρε γαμότο? Πες μου ειλικρινά. Την οικογένειά σου την εκπροσωπείς, άραγε. Δηλαδή, τι θα ψηφίσει, ρε φίλε? Δεν υπάρχουν αυτοί, εξαερώθηκαν. Έσβησε ο Καμένος και το Ποτάμι, παιδιά. Δεν υπάρχουν στον κόσμο. 0%. Ναι, δεν υπάρχουν. Αυτό όμως το 0% μπορεί να είναι καθοριστικό. Ποιο, το 0%? Καθοριστικό στη Βουλή για να χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Τίποτα, βρε. Δεν θα το φτάσουν στη Βουλή, βρε. Όποιος είναι μάγκας και φοράει παντελόνια, δημοψήφισμα, ρε, για να σας πάρουμε τα βρακιά. Το έχω πει. Εμείς θα τους ξεβρακώσουμε. Εμείς θα τους ρίξουμε. Μπορεί ο Μητσοτάκης να ροχαλίζει. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει όλους αυτούς τους μπουμπούνες γύρω-γύρω και να μην κάνει τίποτα. Εμείς θα τους ρίξουμε. Εμείς τους κάνουμε αντιπολίτευση. Γι' αυτό και η λύσα κατά του καναλιού του Καρατζαφέρη. Λύσα μιλάμε. Λυσάξανε. Τόσο καιρό. Γιατί να είναι πανελλαδικό, ρε? Δώσ' του. Ντουκου, ντουκου, ντουκου. Το έβλεπες τόσο καιρό. Προσπαθούν να του πάρουν και το ραδιόφωνο. Μιλάμε για τέτοια πρακτικές δικτατορίας. Εγώ βλέπω ότι πάρα μας πιέσουν για τα Σκόπια, για να μην, γιατί νομίζω είναι και που φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, έτσι δεν είναι? Ναι. Φτάνουμε, ναι. Με τα Σκόπια έχουμε, είναι η πίεση μεγάλη για να σκύψουμε το κεφάλι σαγίδια. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Ο κόσμος μίλησε, έτσι. Όποιος τρολμάει, ας πάει να το κάνει από τους ενώτους κυβερνώτες. Και να ξέρουν. Το μεγάλο θέμα, Μάκη, εσύ τα παρακολουθείς επειδή έχεις και έγκυρη εφημερίδα. Το μεγάλο θέμα είναι η ΑΟΣ της Κύπρου. Πηγαίνουν οι Τούρκοι με τρυπάνι. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πατυρντή. Γι' αυτό λέω τώρα δημοσίως στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Καμένο, στον αρχηγό του ΓΕΘΑ κτλ. Να μην αφήσουν να περάσει το τρυπάνι από τα Δαρδανέλια. Τρυπήστε το τρυπάνι. Θέλετε να τα ακούσετε πιο δυνατά? Βυθίστε το τρυπάνι. Να μην περάσει το τρυπάνι από τα Δαρδανέλια, Μάκη. Και για τον πυρηνικό. Και για τους Έλληνες στρατιωτικούς μας, πες σε δύο λέξεις. Είναι όμοιροι, φίλε. Είναι όμοιροι και χμάλωτοι και ευθύνονται προσωπικά ο Τσίπρας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί έκανε ταρατατζούμ, έφερνε τον κύριο, πώς τον λένε αυτόν, τον Κουβέλη, την ώρα που τους είχαν πιάσει. Ευθύνονται αυτοί όλοι. Και ευθύνονται και όσοι αφήσουν να συνεχιστεί η οικοδόμηση του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Ακουγιού. Ξεκάθαρες κουβέντες. Εγώ το λέω από εδώ, όποιος ανατριχιάσει, ας ανατριχιάσει τα παλιά μου τα παπούτσια, βομβαρδίστε το. Αυτός ο αντιδραστήρας δεν πρέπει να γίνει. Βομβαρδίστε το. Και για όσους τρελαίνονται και τους φαίνεται τρελό και ακραίο, το ανακαλώ. Και πάω ακόμα πιο πέρα. Εξαερώστε το. Μάλιστα. Προσέξτε καλά, γιατί είναι σεισμογενής περιοχή και πάνε να κάνουν πυρηνικό σταθμό για να φτιάξουν πυρηνικά όπλα. Εξαερώστε το. Ας είναι και ο Πούτιν μέσα και ο Θεός ο ίδιος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να πρόσεχε ο κύριος. Και μισό λεπτό, πες μου πού πάει το κόμμα σας, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός?
θα είμαστε με μεγάλο ποσοστό και με διψήφια κοινοβουλευτική ομάδα μέσα. Έχουμε ήδη βουλευτεί τον Νίκο Τομίχο, γι' αυτό ήρθε ο άνθρωπος από τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως, αφού είχε αποχωρήσει, έχει ενταχθεί, είναι ο εκπρόσωπος του λαού μέσα στη Βουλή. Ήρθε ο Ψωμιάδης, ήρθε η Σταυρούλα Ιξουλίδου, η βουλευτής από τους ΑΝΕΛ. Ήρθε ο Γαλλέος, βουλευτής επίσης παλαιότερα στην Αργολίδα με τη Χρυσή Αυγή. Ένα σωρό κορυφαίοι άνθρωποι συντάσσονται με αυτό που λέγεται πατριωτική παράταξη. Μας φοβούνται, εμάς φοβούνται, τους άλλους έχουν γραμμένους. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή Αϊβαλιώτη, για τη συμμετοχή σου. Εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πολύ μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τον επίλογο, για ένα λεπτό μόνο, για να έχουμε τον επίλογο της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούμε και το τραγούδι το οποίο παίζει. Η επιλογή των τραγουδιών είναι με γνώμονα την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας και όλο αυτό το μεγαλείο το οποίο έχει η Ελλάδα μας. Διότι η πατρίδα μας είναι πάνω απ' όλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας και υπάρχουν Έλληνες πατριώτες οι οποίοι είναι η πλειοψηφία, συγκροτούν την πλειοψηφία. Άσχετα εάν αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τα ενία της χώρας οι προδότες και νομίζουν ότι αυτοί θα είναι για πάντα εκεί που βρίσκονται. Όχι, δεν θα είναι. Έρχεται το μεγάλο το τσουνάμι. Το τσουνάμι της δικαιοσύνης, του δικαίου, το οποίο θα τους καθίσει στο σκαμνί να λογοδοτήσουν για όσα εγκλήματα διέπραξαν σε βάρος του λαού, σε βάρος της χώρας, σε βάρος των επόμενων γενεών. Διότι το μόνο που είχαν στο μυαλό τους ήταν να κάτσουν στην καρέκλα της εξουσίας. Κύριε Τσίπρα και κύριε Καμένε, θα απολαύσετε την εξουσία για λίγους μήνες ακόμα. Όσο σας έχει τάξει η μοίρα σας. Από εκεί και πέρα όμως θα έρθει ο πέλεκης της δικαιοσύνης, ο οποίος θα πέσει επάνω σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η μήνυση της εσχάτης προδοσίας που κατέθεσε το ΕΠΑΜ και ο ελληνικός λαός ουσιαστικά, το ΕΠΑΜ αποτελεί ένα μοχλό σε αυτή την ιστορία, θα ευοδοθεί, θα προχωρήσει μέχρι τέλους και είναι βέβαιο ότι το θελαγωδοτήσετε αργά ή γρήγορα. Έρχεται η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Δεν παραμένει το άδικο επί μακρόν. Σήμερα, αύριο θα οδηγηθείτε εκεί. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα, λέει ο ελληνικός, ο εθιμόσοφος ελληνικός λαός. Και αυτό θα έρθει σε πέρας. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Θα καθίσετε, απολαύστε την εξουσία, καθίστε την καρέκλα σας, αλλά έρχεται και η δικαιοσύνη. Φίλες και φίλοι, ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή Ανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, να δώσει ελπίδα και πίστη σε όλους μας. Καλή Ανάσταση να έχετε, καλή Ανάσταση και για την πατρίδα μας. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη του Πάσχα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.